μεγάλες εξελίξεις τη ΣΥΠΑ σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στην οποία διέρχεται η χώρα. Μάλλον πλέον καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί αυτοί με τις διοληψίες τύπου ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώ γίνεται, τα μεγάλα μαθήματα για την ανθρωπότητα και οι τεράστιε ευθύνε τι οποίε έρχονται ενώπιον του οι Αμερικανοί πολιτικοί και εκρεμεί να φέρουμε και του Ελλαδίτε. Καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 7 του μήνα. Είμαστε εδώ στο κανάλι μαζί με τη δύναμη που μου δίνετε εσεί, οι παραπάνω από του 23.000 άνθρωπου οι οποίοι έχετε κάνει εγγραφή και άλλοι τόσοι οι οποίοι βλέπετε τα βίντεο, δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα. Θα σα θυμίσω ότι με την εγγραφή σα ενισχύεται το κανάλι ουσιαστικά, μα βοηθάτε με τον αλγοριθμό και με τις απειλές που δεχόμαστε μας θωρακίζεται, αλλά και το σημαντικότερο όλων μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βρεθούμε σε παραπάνω ανθρώπους, σε παραπάνω νέους χρήστες που μας έχουν, δεν μας έχουν δει μέχρι τώρα. Αυτός ο τρόπος είναι ένας, είναι η διάδραση με το κανάλι, η εγγραφή, τα σχόλια και το καθεξής. Βεβαίω, δεν πρέπει να αμελήσω να αναφέρω του ανθρώπου που στηρίζουν ουσιαστικά και εμπράκτο το κανάλι. Αναφέρομαι στου υποστηρικτέ και πάτρονε του καναλιού. Αν θέλετε και εσεί να γίνετε ένα εξ αυτών, μπορείτε μέσω τη Ελλάδα Patreon κάτω στην περιγραφή το πώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όσου ήδη βοηθάτε και να θυμίσω αυτή την Κυριακή έχουμε μια συνάντηση κλειστή, αποκλειστικά για τους πάτρονες του καναλιού. Προλαβαίνετε και εσείς που δεν είστε ακόμα πάτρονες να γίνετε και να βρεθείτε μαζί μας στην κλειστή ζήτηση αυτής της Κυριακής. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ πιπεράτο και ζουμερό διότι φαίνεται πως τελικά το θέμα με μεταναστευτικό, το μεγάλο αυτό έγκλημα, το χαρακτήριζα, το οποίο έγκλημα αφορά βέβαια τις κοινωνίες οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί από αυτή την κατάσταση, αφορά την ενίσχυση των παράνομων διακινητών και των κυκλωμάτων αυτών και αφορά βέβαια και τους ανθρώπους οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, καταστρέφονται ζωές, πεθαίνουν άνθρωποι, άρα πρόκειται για ένα τεράστιο έγκλημα στις πλάτες των απλών ανθρώπων για να πλουτίζουν οι πολιτικοί ουσιαστικά. Το ενίο κόμμα στη χώρα μας, Πασόκ, Νουντού, ΣΥΡΙΖΑ, έχει πλουτίσει από αυτήν την ιστορία. Προσωπικά δηλαδή οι αρμόδιοι πολιτικοί έχουν πλουτίσει με, χρηματοδοτήσει χρηματοδοτήσεις και χρηματικές εισφορές από τα κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια τα οποία πληρώνουν και τις ΜΚΟ. Οι ίδιοι είναι εγωστασιάρχες, ξέρετε, τα μπερελιστικά καπιταλιστικά κεφάλαια και τη χώρα μα, αλλά κυρίω τη Δυτική Ευρώπη, είναι αυτοί που πληρώνουν, για παράδειγμα, τα κόμματα ή, της ΜΚΙΟ για να στηρίζουν αυτό το έγκλημα των ΜΚΙΟ, ξεκάθαρα τον ε, το μετα, το μεταναστευτικού, ξεκάθαρα λοιπόν εδώ είναι στις τσέπες εξαγορασμένοι στο τσεπάκι και οι πολιτικοί και οι μικιοσίτες, οι αλληλέγγυοι, άρα εδώ φαίνεται, το, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πλέον, πέρα από κάποιου ιδιολειπτικούς οι οποίοι δεν θα, δεν θα οριμάσουν ποτέ, Πέρα από αυτού, νομίζω έχουν όλοι καταλάβει τι ακριβώ σημαίνει μεταναστευτικό. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι, δεν ξεχνάμε το Πασόκ που ξεκίνησε αυτή την ιστορία, ιδίω το σημειωτικό που είναι ότι πιο εμετικό Πασόκ υπάρχει, που άνοιξαν τους ασκούς, το ασκούς του ασκού του Ανσκού όλο, και άρχισαν να έρχονται άνθρωποι από χώρε και καθεστώτα τα οποία είναι επιθετικά για την πατρίδα μα, από προηγούμενε δεκαετίε έχει ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα. Ξαναλέω, δίχω να το κάνει για την ψυχή τη μάνα του, οι Πασοκατζίδε, οι το εμετικό αυτό κόμμα, το έκανε επειδή έπεφτε παρά και μέσω απευθεία οικονομικά, αλλά κα, κα, κανεί δεν ξέρει τα δάνεια του Πασόκ, τι χρωστάει τη μαύρη τρύπα, αλλά και μέσω των ΜΚΟ. Ξέρετε τότε πηγά τι είχε γίνει το πανηγύρι με τι ΜΚΟ, και από εκεί λοιπόν ποιοι συνδεδεμένοι, ασύνδετοι, αλληλέγγυοι άρχισαν να λαμβάνουν χρήματα από Open Society Foundation κτλ. Τεράστιο ζήτημα, σηκώνει από μόνο το Εξεταστική Επιτροπή από μια ελεύθερη χώρα. Αφού δηλαδή καταργήσουμε, πατήσουμε, τσαλαπατήσουμε τον κοινοβουλευτισμό και μεταβούμε σε πολίτευμα δημοκρατία, που είναι η μεγάλη εικόνα και το δικό μας, ο δικός μας στόχος, ο αγώνας αυτού του καναλιού και αυτών που στηρίζουν τις ιδέες της δημοκρατικής ιδεολογίας. Μόνο έτσι μπορεί να επέλθει πραγματική κάθαρση φίλε και φίλοι, το τονίζω αυτό και το θυμίζω, μόνο με δημοκρατία, όχι με εθνική πατριωτική κυβέρνηση, μόνο με δημοκρατία. Όλα τα άλλα είναι πυροτεχνήματα από πατριδέμπορους. Τώρα, έχουμε λοιπόν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει παγκοσμίω. Ε, υπάρχουν ακόμα βέβαια δυστυχώς αυτοί στη χώρα μας εννοώ προφανώ τα παλαιού τύπου μέσα, τα παλιακού τύπου μέσα, τα παραδοσιακά μέσα όπω είναι οι τηλεοράσει, οι οποίε στην τριπτική του πλειοψηφία, οι δημοσιογράφοι, που είναι και αυτοί εξαγορασμένοι, οι αγλωτογάστορε, ουσιαστικά συνεχίζουν και μιλούν για παράτυπη μετανάστευση, λε και παραβιάζονται κάποιοι τύποι, δεν είναι τύπο και υπογραμμα. Δηλαδή κάτι, κάτι ξε... Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτέ τι δηλώσει και αυτέ τι. Uh, την προσέγγιση του θέματο είναι μια παράνομη μετανάστευση. Ο πραγματικό κόσμο είναι εναντίον αυτή τη κατάσταση, επιβάλλουν σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων που άγονται και φέρνουν από αυτά που ακούνε αυτέ τι απόψει, ακριβώ επειδή μονοπολούν αυτέ οι απόψει τα παραδοσιακού τύπου μέσα, τα οποία πρέπει να τα να γυρίσουμε την πλάτη μα σε αυτά, να μην τα νομοποιούμε, να μην τα ενισχύουμε, και να ενημερώνουμε τον κόσμο με εναλλακτικού τρόπου με νέα και σύγχρονα τύπου μέσα, όπω για παράδειγμα αυτό το κανάλι νομίζω προσφέρει μια τέτοια ενημέρωση, διότι ο πραγματικό κόσμο εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Όχι με τον υποκινούμενο από τα κλειστά κέντρα και του δημοσιογραφίσκου, του λιμοκοντόρου, του κλα... κλαρινογαμπρού και τι ε... και, τα... και γλάστρε στα παράθυρα. Άρα, εδώ ο Biden βρέθηκε ενώπιον των εκλογών και τώρα και μόνο τώρα, αποκλειστικά και μόνο προεκλογικά, γιατί ο πραγματικό κόσμο καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα έγκλημα και έχουν τεράστιε ευθύνε εδώ οι Τσιπρέοι, να μην πούμε Αλέξη, Τασία, θα έπρεπε να, να, μην, να, ξεκινήσει η Επιτροπή Εξεταστική και για του δύο να μην μπορούν να φύγουν από τη χώρα. Όχι να σου λατσάρει στο Συμβούλιο τη Ευρώπη ο, ο Αλέξη, ΑΛΑ6, για να μπορεί να το γράφει και εύκολα, θα έπρεπε να μην μπορούν να φύγουν από τη χώρα μέχρι να κλείσει το θέμα τη Εξεταστική Επιτροπή. Που ξέρω από Σιριζέου, από του Σύριζα, ότι θέλαν να κάνουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δηλαδή κορόδο και τα λοιπά που είναι διαμάντια τη Λέσβο και τη Μητυλίνη Αλέξη θέλανε να τα κάνουν ε, σιριζονίσια αυτό λεξί, αυτό ήταν ο σκοπός να τα κάνουν σνταμούτρα τους δηλαδή οι, α, οι αχάμπαροι, οι μπάχαλοι άρα εδώ οι, μέχρι και οι ε, ε, Αμερικανοί φτάσανε απλά και μόνο για το θέμα το ε, προεκλογικό να ξαπατήσουν τον κόσμο και έχουμε τώρα αυτή τη νέα ανακοίνωση του Biden θυμίζει τις, ε, τα του του Μητσοτάκη και των συγκληματικής οργάνωση που λέγεται ΝΕΔΟΥ, οι οποίοι μαζί ακόμα και τώρα δεν υπάρχει θέμα, με τους τρουκαλάδε, οι οποίοι δεν στέλνουν, λέει πλέον, ε, ε, πλοία και ε, ε, μετανάστες, ουσιαστικά τους στέλνουν βέβαια από τα νότια, έχει δημιουργηθεί μια νέα τρύπα, δεν έχει κλείσει αυτή η τρύπα, είναι τεράστια η απειλή, με αυτό το καθεστώς πραγματικά θα χάσουμε τη χώρα μας. Ε, ουσιαστικά επιτρέπει και διευκολύνει το παιχνίδι τη Τουρκία η εγκληματική Νουδού για να χάσουμε την πατρίδα μα. Η Νουδού κάνει, παίζει το παιχνίδι του Ερντογάν για να χάσουμε την πατρίδα μα. Για να δούμε όμω τι πραγματικά αποφάσισε ο Biden, προσχηματικά θα έλεγα, αλλά σίγουρα για να δείξει ότι κάτι πάει να κάνει, διότι ξαναλέω, ο πραγματικό κόσμο δεν είναι η Τασία ή ο Μητσοτάξη και η άλλη θεία που έχει βάλει εκεί, είναι ο πραγματικό κόσμο ενάντια αυτή τη μεταναστευτική πολιτική. Και αν μπορούσαμε, Μητσοτάκηδε, Τσιπρέου, Μπαϊντενάκηδε, θα του θέλαμε από εκεί που ήρθανε να μην μπω ενώπιον τη δικαιοσύνη. Ουσιαστικά εξέδωσε ο Μπάιντερ μία νέα εκτελεστική απόφαση που ουσιαστικά περιορίζει, προσέξτε, περιορίζει τις μεταφορές των, μάλλον τις παράνομες ισροές ανθρώπων στα σύνορα της χώρας από το Μεξικό. Αυτή είναι η απόφαση, να τη δούμε λίγο. Ουσιαστικά θέτει ένα όριο, ένα ταβάνι, 2.500 ανθρώπων, ο μέσος όρος ημερήσιος, ο μέσος όρος για 7 μέρες, δηλαδή αν ξεπεραστεί ο αριθμός των 2.500 παράνομων εισρωών την ημέρα, τότε ουσιαστικά τα σύνορα κλείνουν. Και μετά, για να ξανανέξω, θα πρέπει να πέσει το θα πρέπει να πέσει το, ο, ο, ο μέσος όρος αυτός στους 1500, κάτω από τους 1500, σε μέσο όρο 1700, έτσι ώστε να ανοίξουν τα σύνορα ξανά 14 μέρες έπειτα. Α, την απόφαση θα τη λάβει ο υπουργό ε, ουσιαστικά εσωτερικό, να το πούμε, μετανάστευση, ο Αλεχάνδρο Μαγιόρκα στην Αμερική. Άρα θέτει ένα όριο αρχικά, 2.500 παράνομε, μετακινήσεις ημερησίως, Καταρχά, εντάξει, είναι αστείο το όριο αυτό. Θα σας πω ότι για να καταλάβετε εδώ το πρόβλημα, τον Δεκέμβρη εισήλθαν στη ΣΥΠΑ 300.000 άνθρωποι παράνομα. Δεν έχει σύνορα η χώρα. Ξεκάθαρα πράγματα, δεν υπάρχουν σύνορα στην Αμερική. Αυτά θα έκαναν και οι δικοί μας, εάν δεν είχε κάνει την επίθεση αυτή ο Ερντογάν. Θα είχαμε φτάσει εκεί. Ξαναλέω, δεν έχουμε φτάσει εκεί, αλλά συνεχίζεται κανονικά να εμορραγεί η κατάσταση με του παράνομου μετανάστε που στέλνει ο Τούρκο από τη Λιβύη και την Αίγυπτο και του αφήνει κανονικότατα το εγκληματικό μόρφωμα τη Νουδού. Εδώ να, να σα πω ότι να θυμίσω πω δεν νοείται χώρα κυρίαρχη αν δεν θέσει όρια ημερήσια, θέλετε, εβδομαδία, μηνιαία, ετήσια, δεν έχει σημασία, του πόσου ανθρώπου μπορεί να υποστηρίξει. Δηλαδή, η χώρα μα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι και με το Μητσοτάκι αυτή την ανίερη οικογένεια, του βοργίε που ουσιαστικά τρώνε τα προσούτα και τι ρόγε στα φιλιού στι πλάτε πατρίδα μα και αυτοί το παίζουν, δεν ξέρω, Δελφίνη και λουδοβίκι. Η χώρα μα αιμορραγεί και δεν είναι κυρίαρχο κράτο αν δεν θέσει ετήσιο όριο πόσο μπορούμε να προστηρίξουμε. Οποιοδήποτε άνθρωπο έρχεται πάνω από αυτό το όριο, είτε το θέσουμε είτε όχι, γιατί σίγουρα υπάρχει ένα όριο, δεν μπορεί η χώρα μα να δεχθεί ξέρω, ένα δισεκατομμύριο δεν μπορούμε να του υποστηρίξουμε πολύ απλά. Υπάρχει ένα όριο. Δεν το ξέρουμε γιατί η μειοδοσία του δεν μα αφήνει να το μάθουμε. Έστω λοιπόν ότι ξεπερνιά... ξεπερνάτε το όριο που ξεπερνάτε, όποιο έρχεται από εκεί και πέρα και υποφέρει και μειώνονται οι παροχέ που μπορούμε να δώσουμε στου ανθρώπου πραγματικά δικαιούνται άσυλο. Βλέπε Κούρδου, οι οποίοι πράγματι έχουν διαφύγει του φασιστικού μορφώματο τη γειτονική Τουρκία και μειώνονται και οι παροχέ στου Έλληνε πολίτε λόγω αυτού. Άρα εδώ δεν είμαστε και η χώρα, είμαστε ξέφραγο αμπέλι για να μπορούν από το αμπέλι να το τριγίζουν και να τρώνε τις... τον τρίγο, τα, τι Ρόγε φιλιού, στα Ανάκλυντρα, η Λιδωβίκη και οι, Βο... οι Βοργίε, μάλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να, ε, να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε τι σημαίνει το όριο το οποίο πρέπει να θέσει κάθε χώρα. Η δάλο δεν έχει σύνορα. Ούτε η Αμερική έχει σύνορα. Πάνε κάτι να γίνει τώρα εδώ. Η Ελλάδα δεν έχει σύνορα τελεία. Δίχω ελάχιστα όρια, μάλλον μέγιστα όρια ανθρώπων που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αφού λοιπόν ουσιαστικά ε, υπερβούν τα όρια αυτά των 2.500 ανθρώπων ε, ημερησίω. Η Αμερικανική Αστυνομία μπορεί να συλλαμβάνει, μέχρι τότε δεν μπορεί, και οι δικαστές, οι τοπικοί, πολιτιακοί, μπορούν ουσιαστικά να επιστρέφουν ανθρώπους στα σπίτια τους, επιτόπου δηλαδή, και α, αμέσως, σε, ε, μέσα σε ώρες ή μέρες, έχουν τη δυνατότητα, με διαδικασίε, ε, ταχείε, συνοπτικές διαδικασίε και να τους ε, στείλουν εκτός χώρας, αλλά και να τους επιβάλλουν ε, μια πενταετή ένα πεντα, ένα πενταετές, μια πενταετή ποινή να μην μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στη χώρα, ιδάλω θα αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη. Αυτή είναι η απόφαση του Biden. Θα σας σχολιάσω μετά ε, κατά πόσο έχει νόημα και ποια η αξία τη κτλ. Θέλω σίγουρα να δούμε πώς, γιατί φαίνε, θυμάστε τι είχε κάνει ο κυβερνήτη του Τέξα, ο Άμποτ. Ο οποίο είναι ένα ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη του Τέξα, που οποίο πολεμάει για, για την πολιτεία του και είπε ουσιαστικά ότι εδώ θα στείλω την ε, ε, εθνοφρουρά μου, δηλαδή την πολιτοφυλακή τη πολιτείας, να ασφαλίσει τα σύνορα, μια και τα έχει τρυπήσει ο τρύπιο ο Μπάιντεν. Τρύπιο τύπου ε, Τσίπρα και μισοτάκι Τρύπιο. Αντίστοιχα λοιπόν βρέθηκε ένα άνθρωπο, γιατί εδώ έχει αξία η πολιτιακή θέσμηση και δομή των ΗΠΑ. Και αυτή η πολιτιακή και περιφερειακή αυτονομία είναι δημοκρατική ιδεολογία. Δηλαδή το γεγονό ότι ο περιφερειάρχης, ας πούμε, τη Θεσσαλία είναι τσιράκι του Μητσοτάκη και μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο και να του πει να συγκαλύψει ένα έγκλημα μελλοντικό, τυχαίο λέω εγώ τώρα. Αυτό, αυτή η δομή, αυτό ο νόμο έχει να κάνει με το σύνταγμά μα το οποίο είναι ολιγαρχικό και κοινοβουλευτικό. Εάν είχε δημοκρατικά στοιχεία, θα είχαμε πραγματική διοικητική αυτονομία και πολιτιακή, περιφερειακή κτλ έχει και αυτό την αξία. Το έχουμε πάρα πολλά μαθήματα να αντιλήσουμε από το θέμα το μεταναστευτικό. Άρα είπαμε για το όριο, για παράδειγμα, το ετήσιο, είπαμε για το, τώρα για το τη πολιτιακή αυτονομία, γιατί τι κάνανε εδώ, τι έκανε ο Άμποτ, αλλά και ο Ντεσάντη στην uh, Φλόριδα, ο άλλο ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή, ε, συγγνώμη, κυβερνήτη. Εδώ λοιπόν, καταρχά, έχουν δικό του στρατό ουσιαστικά και κλείσαν τα σύνορα και άρχισαν να ελέγχουν τα σύνορα την ίδια ώρα που οι, οι, οι συνοριοφύλακε του Biden, τη ομοσπονδιακή κυβέρνηση, φυσούσαν, κάνανε αδιά, αδιάφορα και ο Μητσοτάκης θα σας πω και ο Τσίπρας αφήνανε ό,τι χειρότερο Ισλάμο Ταλιμπάν να μπαίνουν στα σύνορά μας και όταν περνούσαν Τούρκοι γιατί είτε επειδή δεν θέλανε να οχλήσουν τον Εντογάν είτε επειδή κάτι άλλο παίζει και ο, και ο και ο Τσίπρας προσέξτε και το ξέρω από κουρδικό, την κουρδική κοινότητα της χώρας μας συλλαμβάνανε Κούρδου και του πετάγανε κάτι Πρετοριανοί, κάτι τύποι που λέγονται συνοριοφύλακε ή λέγονται αστυνομικοί, το να εκτελεί τι εντολέ αυτών των ανθρώπων να μην ποτίσαι να μην μποτίσει σε τι κατάσταση έχει, έχει, πέσει η προσωπικότητά σου, έχει οικογένεια, έχει και άποψη και είσαι Πρετοριανό του Πατακούλη και του Αλέξη και συλλαμβάνει Κούρδου και του πετά στα σαγόνια του Λύκου, να μην ποτίσαι, Αλλά αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πράγματι το κάναν αυτό. Επί Μητσοτάκη και επί Τσίπρα, αυτέ ήταν οι εντολέ τρίπια τα σύνορα, αλλά για να μην ενοχλήσουν τον, τον πασά του, οι ραγιαπετρίτηδε οι αντίστοιχοι, οι ραγιά τσιπρέοι, του πετούσαν στον Ερντογάν. Επειδή λοιπόν είδε ο Άμποτ ότι κάτι τέτοιο γίνεται και είναι τρίπια τα σύνορα, είχε δικό του στρατό, πολιτιακό, και διασφάλισε, ασφάλισε τα σύνορά του. Και όχι μόνο, κάνανε ακόμα κάτι πιο έξυπνο. Ακούστε εδώ τι κάνανε. Πήρανε τον Σάντι, ο Άμποτ και άλλοι ρεμπουλικάνοι κυβερνήτε, Πήρανε του παράνομου αυτού μετανάστε και του έστειλαν πακέτο, πακετάκι στο βορρά, σε άλλε πολιτείε και άλλε πόλει, οι οποίε μάλιστα είναι και δημοκρατικέ, δηλαδή αλληλέγγυε. Και του έστειλαν ουσιαστικά και με αεροπλάνα, αλλά κυρίω με λεωφορεία που δεν μπορεί κανεί να το ελέγξει. Δηλαδή, σαν λέμε τα κτέλ. Του έβαλαν μέσα τα κτέλ, πήρανε πόσα άτομα χωράνε ένα κτέλ, 60, 50, έβαλαν μέσα τα 30 του βάλανε του παρόντε μετανάστε, κανονικά οι υπόλοιποι κτλ. Πηγαίνετε στο Κολοράντο, πηγαίνετε στο Σικάγο, πηγαίνετε στη Νέα Υόρκη, εκεί που είναι η δημοκρατική λύση αλληλεγγύη. Σαν λέμε, στο σπ... σε αντίστοιχη ελληνική πε περίπτωση, που μένει ο Τσίπρα, ο Μητσοτάκη και, ο... και, ο Τάιλερ, στην κυφισιά, στα σπίτια σα εκεί, στη γειτονιά σα. Και να μείνουν εκεί. Διότι εκεί δεν μπορούσαν μετά, στέλναν και τι κάμερε, δεν μπορούσαν να του διώξουν μετά, θα ξεφτυλίζονταν. Θα λέγανε, τι τώρα δεν είμαστε αλληλέγγυοι να του στείλει στη Φιλοθέη, να του στείλει στην Εκάλη και να ξεφτυλιστούν τα μοιάσματα. Σπίτια του μπορεί να του στείλει. Εκεί που μένει ο Μητσοτάκη στα παλάτια μέσα να δει ένα στρατό, μια ορδέ από Ισλαμοταλιμπάν, αυτό θα σήμαινε δικαιοσύνη, φίλε και φίλοι. Αυτό θα ήταν δικαιοσύνη. Εκεί που αγκαλιάζει το Τάιλερ με τον Κασελάκη, στο σαλόν ήταν 50 άτομα από, την, από το Κάνταχαρ. Θα ήταν πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη. Με την πλήρη έννοια. Έτσι λοιπόν του στείλανε ε, και του εξεφτύλισαν ουσιαστικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άλλαξε, προσέξτε εδώ, άλλαξε η άποψη των απλών πολιτών που ζούσαν στον κόσμο του, γιατί ακούγαν τα ψέματα του CNN, όπω εδώ ακούμε τα ψέματα των παραδοσιακών καναλιών. Οι πολίτε οι οποίοι το παίζανε αλληλέγγυοι και, αντάξει πρέπει να βοηθήσουμε, αλλά δίχω κόστο, γιατί όταν είμαι έξω από το χώρο, μια χαρά δεν με ενδιαφέρει τίποτα και είμαι του πληκτρολογίου πολεμιστή κτλ. Όταν ήταν λοιπόν το πρόβλημα στι κοινωνίε του, στι γειτονιέ του, και ήταν την υποβάθμιση, τη απειλή, την εγκληματικότητα, Άλλαξε η άποψη πολιτικά στις δημοκρατικές αυτές αλληλέγγυες περιοχές και πολιτείες. Ήταν απίστευτη. Μαϊστρία των Άμποτ Δεσάντης και άλλων ε, ιδιοφυής κίνηση. Τους ξεφτύλησαν. Και πραγματικά λίγα τους έχουν κάνει. Πρέπει να ξεκωθεί ο κόσμος να τους πετάξουν στα πολιτικά σκυλιά. Τους πολιτικούς που κάνουν αυτές τις πολιτικές και τα χοντροπήρανε και τα χοντροπέρνουν και στη χώρα μας από τα εργοστασιακά συμφέροντα, από τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Πλουτίζουν για να οδηγούμαστε εμεί στη βία και στο σκοτάδι. Για να ζουν αυτοί στα παλάτια και στα σαράγια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν του ξεφτύλισαν και για παράδειγμα εδώ, κοιτάξτε, ε, στην περίπτωση τη Νέα Υόρκη, ο, ο δήμαρχο Eric Adams ουσιαστικά επιτίθεται στον στο Biden ακριβώ επειδή λέει ότι δεν έχετε κάνει τίποτα για να σταματήσετε την εισρωή πάρνων μεταναστών στην πόλη μα οι οποίοι ξανά λέω του ασφαλού αυτοί λέγανε ότι α καταστραφεί η Αριζόνα ή δεν ξέρω τι, το νέο Μεξικό δεν μα νοιάζει. Εμεί είμαστε μια χαρά εδώ να το παίζουμε προοδευτική και ε, ε, κλαρινονούμερα. Αλλά τώρα που σύρθανε οι μετανάστε, ξαφνικά κλαίγεστε, ε, φάτε τι, να τσούξει. Επίση, ένα προοδευτικό, όπω αυτό προσδιορίζεται, δήμαρχο του Σικάγο, ο Μπράντον Τζόνσον, υπέγραψε ένα, ε, μια επιστολή μαζί με άλλου ε, προοδευτικούλιδε αλληλέγγυου ε, Νούμερο, ξεφύλλο, να μην πω δημάρχου εναντίον του Μπάιντεν και του λένε βοηθήστε μα να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση τη πόλη μα. Δεν το έχουμε ξαναβιώσει αυτό, είναι πάρα πολύ άσχημα αυτό που μα συμβαίνει. Τι λέει αλήθεια, το ότι έχετε τρυπήσει τη χώρα και εδώ εμεί με τα νησιά αυτά που κάνανε, έπρεπε να του πάρουν όλου αυτού στη θράκη, που υπάρχει και ζήτημα με, τους με, τους, με το Ισλάμ. Έπρεπε να του πάρουν όλου του σούμπι του και να του στείλουν πού μένουν, πού κάνουν τα, τα παλάτια και τα αξιωχικά του εκεί στα σπίτια μέσα, στι γύρω περιοχέ να βγαίνει η κάθε κυράτζα, η γυναίκα ή ο σύντρεφο του κάθε αρχηγού του, του ενίου κόμματο του Πασό Ξύριζα και να περνάει μέσα από αντίσκηνα τα λιμπανοϊσλαμφασιστών. Αυτό σα αξίζει. Και πραγματικά πρέπει με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, φίλε και φίλοι. Αυτό σημαίνει η κοινωνική δικαιοσύνη. Να ζήσουν για χρόνια και τα τέκνα του κτλ. σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό θα ήταν και το κοινωνικό δίκαιο. Κοινωνικά δίκαιο. Το, το, το γελίο, ο τραγέλαφο εδώ, ακούστε εδώ ο τραγέλαφο, είναι ότι αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι, οι παράνομοι μετανάστε. Κοιτάξτε εδώ. Και μάλιστα διαβάζω. Καταρχά, δείτε αυτό το βίντεο ότι έχουν ξεσηκωθεί παράνομοι μετανάστες στη Νέα Υόρκη και κάνουν πορεία κατά του νόμου του, του Biden ουσιαστικά. Και το κάνουν, τη διεξάγουν την πορεία και τη διαμαρτυρία οι που είναι παράνομα μέσα στη χώρα. Δείτε εδώ, τρελαθείτε. όσο παραλόγω και να είναι αληθινό αυτό που είδατε, πρόκειται για παράνομου μετανάστε οι οποίοι εξεγείρονται και επίση έχουν αποφασίσει να κινηθούν και νομικά λέει εναντίον των κυβερνητών, για παράδειγμα του Τέξα, διότι του εξαπάτησαν. Του είπαν ότι θα μπούμε σε ένα αεροπλάνο και θα μα πάνε κάπου ασφαλέ, σε μια ασφαλή πόλη κτλ., και, και μα πετάξαν, λέει σε περιοχέ οι οποίε είναι βόρεια, είναι μακριά λέει, από εμά από τα σύνορα, γιατί εμεί θέλαμε να δουλεύουμε, να παίρνουμε χρήματα, να είχαμε παιδεία κτλ. Ε, ε, να κουπόνια και τα λοιπά, αλλά να μπορούμε να πηγαίνουμε στο Μεξικό να βλέπουμε και τη Τία Μαρία, για παράδειγμα, ή την Αγκουελίτα. Άκου, άκου, σκεπτικό. Άκου σκεπτικό. Είχαμε λέει, ήρθαμε λέει, σε αυτή τη χώρα για να πάρουμε τι. Ε, τις, τις παροχές και παροχέ κτλ. Αλλά θέλαμε να είμαστε κοντά στα σύνορα να μπορούμε να πηγαίνουμε πάλι στη, στο Χουάρε να δούμε τι κάνει και ο, ο μου. Και τώρα λέει, μα πετάξει να λύσει το δεν ξέρουμε κανέναν. Εδώ είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, γιατί υπάρχει ποιότητα. Προφανώ δεν είναι υποβαθμισμένη η περιοχή σαν τη Βικτόρια εδώ, σαν την Αθήνα, που έχουν τεράστια ευθύνη οι δήμαρχοι. Πρέπει να του δούμε όλου τι κάνανε, να του εξετάσουμε, ούτε αυτοί να μην φύγουν από τη χώρα μέχρι να εξεταστούν. Και λέει, επειδή μα έχετε φέρει σε αυτέ τι πόλει, δεν μα αρέσουνε, δεν είμαστε κοντά στου ε, συγγενεί μα, θα σα κάνουμε μήνυση. Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε, ε, ε, Έχει επικρατήσει η τρέλα και σε αυτό πραγματικά έχουν τεράστια ευθύνη και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Έχουν τεράστια ευθύνη και πρέπει να το πληρώσουν βαριά και σκληρά, φίλε και φίλοι, και αν ποτέ απελευθερωθούμε, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα του φέρει αυτού του ανθρώπου ενώ με τον ευθυνών του. Η τρέλα του οδηγήσει στην τρέλα της, ε, του, του, του να χάσουν τα πάντα. Να χάσουν το βιό του. Εκεί θα τα τρελαθούν οι άνθρωποι αυτοί που μα κατέστρεψαν. Διότι οι, οι ποινέ πρέπει να επιβληθούν εδώ για να κλείσουν οι τρύπε κτλ. Αυτά που έλεγε η Τασία, πηγαίνουν οι μετανάστε στην κέντρο τη Αθήνα και μετά σκορπίζουν, χάνονται. Οι ποινέ πρέπει να είναι τέτοιε που να, χάσουν, να τρελαθούν. Να χάσουν τα λογικά του από τι ποινέ που θα φάνε. Εάν πραγματικά οδηγηθούμε σε δημοκρατία, αν θέλετε, αγωνιστείτε μαζί μα, μαζί μου. Αυτό κάνουμε εδώ, σε αυτό το κανάλι. Ε, Επίση, διαβάζω ότι θα τον μηνύσουν μάλιστα τον Biden. Αυτή είναι μια άλλη εξέλιξη εδώ. Η... Υπάρχει εδώ μια οργάνωση η οποία είναι υπεύθυνη για, την, για, τους, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και αποφάσισε, λέει, η ACLU, American Civil Liberties Union, δηλαδή η, Ένωση, η, Αμε, η Αμερικανική Ένωση των Πολιτικών Ελευθεριών, αποφάσισε να μηνύσει τον Biden, ναι, και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ε, επίσης είναι εγκληματική η αποφασή του διότι ε, θα οδηγηθούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να βρουν πιο επικίνδυνες, επικίνδυνους διαδρόμους για να εισέλθουν στην χώρα για... Προφανώ θέλοντα να, να αποφύγουν του συνοριοφύλακε, θα προσπαθούν τώρα να βρουν πιο επικίνδυνε διεξόδου, εισόδου μάλλον, άρα του οδηγεί στο θάνατό του. <laughs> Ακούστε εδώ λογική. Ότι βάζει ένα όριο στο πώ μπορώ να αντέξω, του οδηγεί του παραπάνω του ορίου προφανώ να ε, ε, επιχειρήσουν επικίνδυνου διαδρόμου και να, να τι ζωέ του, άρα είσαι υπεύθυνο, Biden, για του θανάτου αυτού των ανθρώπων, μιλάμε για μια τρέλα, μιλάμε για μια παραζάλι. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ ο Biden προφανώ προσπαθεί να κερδίσει του μετριοπαθεί ρεπουμπλικάνου, θα έλεγα, ή του ανεξάρτητου, ή την πλειοψηφία των κανονικών πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν ε, χάσει τα μυαλά του από τα ψέματα των κομμάτων και από τα ψέματα των καναλιών ή έχουν βιώσει πλέον με αυτέ τι έξυπνε κινήσει. Των Ρεπουμπλικάνων κυβερνητών έχουν βιώσει τι σημαίνει αυτό το, αυτό το έγκλημα το οποίο συνεχίζεται σε όλη την Δύση και προσπαθεί ουσιαστικά να διασώσει το σαρκείο του προεκλογικά. Διάφοροι Ρεπουμπλικάνοι τον έχουν καταγγείλει ότι όλο αυτό που κάνει είναι προφανώ κίνηση εντυπωσιάσμου, και ο Τραμπ το είπε, ότι είναι κενή πράξη πατριδοκαπηλία, ότι είναι ένα σόου πατριδέμπορα. Το ίδιο ακριβώ που κάνει ο Κούλη σε ό,τι έχει κάνει ο Πατακούλη και προεκλογικά τώρα με τον Μπελέρη, που ουσιαστικά τι έκανε με τον Μπελέρη. Παρέδωσε τη θέση του δημάρχου Χιμάρας στον ε, Ράμα για να μπορέσει ο Ράμα με τον δημαρχό που θα αντικαταστήσει τον Μπελέρη όπως ο Μπελέρη θα, θα πάει στην Ευρωβουλή να μπορέσει να κλέψει στη Χιμάρα με τον δημαρχό του Ράμα την, ε, τα, τα σπίτια των ε, Ομογενών εκεί και ουσιαστικά κερδίζει και ο Κούλης και ο Ράμα μπορεί να υπάρχουν και κάποιες οικονομικές ε, οικονομικά, ε, συμφέροντα εδώ πολύ μεγαλύτερα η, μαφία, η, ε, μπορεί, η οικονομική μαφία των ε, του Ράμα να εμπλέκεται και τα λοιπά. Μπορεί να έχονται και χρήματα και στην Ελλάδα. Πάρα πολλά μπορεί υπάρχουν εδώ. Αντίστοιχα λοιπόν κατηγορούν τον Biden ότι αυτά είναι κοινή εντυπωσιασμού και είσαι πατριδέμπορα και πατριδοκάπηλο. Και πράγματι είναι, ξαναλέω, μεγαλύτερο από τον Πατακούλη δεν μπορεί να υπάρξει. ο Biden λοιπόν χρησιμοποίησε, προσέξτε, τον νόμο ο οποίο λέγεται νόμο μετανα... περί μετανάστευση και, ηθαγένεια υπικό... ο οποίο ουσιαστικά παρέχει τέτοιες δυνατότητε στον πρόεδρο για να ελέγξει την παρόν μετανάστευση. Αυτή είναι η νομική βάση. Είχε κάνει ακριβώ το ίδιο Τραμπ τη ουσία το 2017 και είχαν πέσει πάνω του όλοι να τον φάνε. Το είχαν ονομάσει το, το νόμο μουσ, ε, κατά των μουσουλμάνων. Ενώ ουσιαστικά είχε πει ότι δεν επιτρέπω από συγκεκριμένε χώρε. Εντάξει, ήταν μουσουλμανικέ πράγματι. Δεν νομίζω ότι ήταν μουσουλμανικό το ζήτημα. Πιο πολύ είχε να κάνει με το ότι θεωρούσε αυτέ τι χώρε επικίνδυνε ε, για την ε, Ειστερική ασφάλεια τον είπα, προφανώ επειδή οι Αμερικανοί έχουν εισβάλει σε αυτέ τι χώρε, στο Ιράκ και τα κτλ., στο Αφγανιστάν και έχουν προκαλέσει τη μένη και το μίσο των πολιτών του, αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά επίση πραγματικότητα είναι ότι δικαίω μισούνε του Αμερικανού και σου λέει δικαίω αφού μα μισούνε, παρόλο που εμεί τα μας μα μισούνε, θα, δεν θα του επιτρέψω να έρχονται. Αλλά ξαναλέω, είχαν χρησιμοποιήσει αυτό το νόμο πάλι οι τραμπικοί. Τώρα λοιπόν κάνουν το ίδιο οι Bidenικοί και λένε όχι δεν είναι το ίδιο, είμαστε πολύ διαφορετικοί, είναι διαφορετική η δική μας πρωτοβουλία, καθόλου διαφορετική δεν είναι, απλά ελέγχεται ουσιαστικά τα πληρωμένα μέσα, την πληρωμένη ακαδημαϊκή κοινότητα, τους πληρωμένους ξεφτύλες δηλαδή, οι οποίοι οδηγούν τη Δύση στην απόλυτη καταστροφή της. Δεν τίθεται θέμα, να θυμίσω το θέμα του τείχους, το οποίο το έλεγε ο Τραμπ, και τώρα το έχουν υιοθετήσει. Όλοι και ο Μπάιντεν έφτιαξε τείχο. Παντού μιλάνε για τείχο, για την αναγκαία να έχει σύνορα κτλ. Και, και ουσιαστικά είναι το ίδιο ακριβώ, απλά έχουν την ικανότητα το ενίο κόμμα. Στην Ελλάδα ο Κούλη είναι, ο, κούλης είναι ο, ο Biden. Ο ας πούμε ο Τσίπρα είναι ο Σάντερ, δηλαδή το, το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχουν την ικανότητα με τα εξαγορασμένα μέσα να μα φημώνουν στο ψέμα και να μα απαλληλτριώνουν τη σκέψη και τα μυαλά. Γι' αυτό και είναι πολιτικά καθάρματα. Και πολιτικοί εγκληματίε για, για τα ψέματα του, για τη στρεψοδικία, για την αλλίωση τη αλήθεια που οδηγεί σε εγκλήματα, σε ανθρώπου που σκοτώνονται, σε κατεστραμμένε οικονομίε, σε κατεστραμμένε ζωέ, σε κοινωνική βία. Αυτά βαραίνουν το ενίο κόμμα. Και, ε, ναι, ουσιαστικά εδώ έχουμε και την αντίδραση των προεδρευτικών και των ανθρώπων που στηρίζουν τη μετανάστευση, μιλούν εναντίον του ουσιαστικά του Biden και λένε ότι θα το πληρώσει αυτό από του δημοκρατικού. Ποιοι είναι αυτοί που. δεν ξέρω τι αριθμό έχουν, ελάχιστο προφανώ. Ο Λευκό οίκο έχει κάνει την, τα μαθηματικά, έχει κάνει τη δουλειά του, τι εργασίε του και έχει δει ότι αυτοί οι πολιτικοί που θα το κινηθούν εναντίον του, κάποιοι Λατίνοι κτλ. το Hispanic American group στη, στο κογκρέσο, είναι ελάχιστοι και αυτοί που ψηφίζουν αυτού, αυτά τα νούμερα είναι ελάχιστα. Άρα σε επίπεδο εθνικό δεν του νοιάζει καθόλου να σηκώσουν αυτό το, ε, αυτό το, ζήτημα, αυτό το ε, θέμα. Ο Τραμπ ορκίστηκε ότι θα προχωρήσει με το μεγαλύτερο σχέδιο μαζικής, ε, μαζικού παναπατρισμού, εκτοπισμού δηλαδή, στην ιστορία της χώρας, όπως είπε. Θα επηρεάσει, λέει, 15 εκατομμύρια κόσμο, όπως είπε, στις αρχές του έτους. Να δούμε yeah. αν θα μπορέσει να καταφέρει. Αλλά, κοιτάξτε εδώ μια απειλή, 15 εκατομμύρια κόσμος θα τον στείλουμε από εκεί που ήρθε, λέει ο Τραμπ, για να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της πατρίδας μας επίσης το CBO που είναι το, 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 γραφείο προπολογισμού του, του Κογκρέσου που είναι ανεξάρτητη αρχή ε, λέει εδώ, έκανε μια έρευνα και λέει ουσιαστικά ότι η τεράστια αυτή μετανάστευση θα πάρα πολύ την, έχει επηρεάσει πάρα πολύ την οικονομία της χώρας, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια δηλαδή και έχουν πέσει πάρα πολύ οι μισθοί ή μάλλον ορθότερα δεν ανεβαίνουν οι, μισθοί σε βάθος δεκαετίας δεν θα ανεβούν ακριβώς επειδή έχουν μπει χαμηλόμισθοι, χαμηλό μετανάστε ε, μετανάστες οι οποίοι πληρώνονται λίγο και δεν έχουν και αρκετές ικανότητες, είναι, ανεκπαίδευτοι. Αυτό κρατάει τους μισθούς πολύ χαμηλά και οδηγεί σε ακρίβεια, κατ' επέκταση και πληθωρισμό. Είναι πράγμα το απέτα και στη χώρα μας. Να είναι ακόμα μάθημα λοιπόν για την εσχροκέρδεια του Πατακούλη, του Φορομπίχτη, που μας παίρ, από το φαγητό Παίρνει λεφτά, έχει αυξήσει το ΦΠΑ στο φαγητό και τα παίρνει αυτό για να τρώνε τα χξοπίγγυλτα τα, 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 τα στα τραπέζια του, και εμεί να πεινάμε. Επιπλέον λοιπόν με το μεταναστευτικό έγκλημα, από το, σύμφωνα με, με του υπολογισμού του ΣΥΠΙΟ, ουσιαστικά δεν αυξάνονται βάσει πληθωρισμού οι, 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 οι μισθοί. Άρα υπάρχει ακρίβεια λόγω αυτού. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, εν περιπτώσει, τα βασικά αγαθά. Τώρα, ένα τελευταίο και να κλείσουμε με το θέμα. Είναι απο... έρχεται από τη Γερμανία, πάλι σύγχρονο με το, σχετικό με το μεταναστευτικό, διότι μετά το περιστατικό που μαχαίρωσε ένας Αφγανός, ένα αστυνομικό πριν από λίγες μέρες που υπήρξε γενική κατακραυγή, πιέζεται τώρα, λέει ο Σόλτς, να ξεκινήσει ουσιαστικά τις... του εκτοπισμού μετά από αυτή την δολοφονία από τον 25χρονο Αφγανό του αστυνομικού. Εδώ λοιπόν προσπαθεί να βρει τρόπους να ξεφύγει Αυτών των πιέσεων. Ωστόσο, μίλησε στη Βουλή, πριν από προχθέ, πότε μίλησε, και είπε ο Σόλτ ότι δεσμεύομαι να εκτοπίσω, να επιστρέψω δηλαδή στι χώρε του Αφγανού και Σύριου οι οποίοι έχουν διαπράξει εγκλήματα παρά το γεγονό ότι σε αυτέ τι χώρε υπάρχουν αυταρχικέ ηγεσίε. Ο Μπασάρ Αλασάντ είναι αυταρχικό και δεν είσαι εσύ ο νεοναζί, καγκελάριο που θε να οδηγήσει την, την Ευρώπη και την ανθρωπότητα στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, ωραία. Και ο Μπασάρ που πολεμάει, α πούμε, του τζιχαντιστέ και του τρουκαλάδες είναι δικτάτορα. Ωραία. Τέλο πάντων, πάνε αυτό. Κοιτάξτε εδώ, θα κάνει, λέει, την παραχώρηση και θα στείλει από εκεί που ήρθανε του ποινικού, του εγκληματίε δηλαδή, θα, τους, θα, κάνει την εξαίρεση και να του στείλει στο Αφγανιστάν και τη Συρία. Τι λέει, ρε, φίλε, αλήθεια. Δηλαδή, έρχονται αυτοί εδώ, εδώ. Στην Ευρώπη, εν στην Ελλάδα, στην Γερμανία, σκοτώνουν, κάνουν δεν ξέρω τι, και λε: Α, επειδή έχει πάρει άσυλο, δεν μπορώ να τον διώξω. Θα τον κρατήσω στη φυλακή. Τι λέει, αλήθεια. Θα τον πληρώνουν δηλαδή στη φυλακή τον άνθρωπο που ήρθε εδώ από μια ξένη χώρα να σκοτώσει με την τρελή τζιχαντιστική ιδεολογία του. Τρομερή εξαίρεση θα κάνει, πραγματικά μπράβο. Με βγάζει εκτό αυτού, δήλωσε ο Νοναζή Σόλτ, ότι κάποιο ο οποίο βρήκε προστασία στη χώρα μα μπορεί να διαπράξει τα πιο απεχθή εγκλήματα. Αυτοί οι εγκληματίε θα πρέπει να εκτοπίζονται, να επαναπατρίζονται. Και να, αν έχουν έρθει από τι χώρε τη Συρία και του Αφγανιστάν. Αν έρθουν από αλλού δηλαδή, θα μένουν εκεί, δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή γίνεται αυτή η εξαίρεση, αλλά οποιοδήποτε άλλο σκοτώσει, ποινική εγκληματία σου κρατάτε, μακάρι να, μακάρι να το κάνετε και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, να διαλυθεί η χώρα σα. Η, η, η Γαλλία ήδη είναι Ισλαμογαλία, εσείς θα γίνετε Τουρκο-Ισλαμογερμανία, μακάρι να διαλυθεί. Οι Άγγλοι, να μην πω, μακάρι να πάτε στο Πρίτο Εξώτερο. Και μέχρι και με αυτό, και με αυτό διαφώνησαν οι πράσινοι τη Μπέρμποκ οι ειρηνιστέ και οι ανθρωπιστέ, οι οποίοι θέλουν ωστόσο να πάμε σε πόλεμο με την Ρωσία, λένε στο Σόλτ, γιατί δεν στέλνει όπλα, γιατί δεν στέλνει στρατό, γιατί δεν βομβαρδίζει. Αυτή είναι η θέση των ειρηνιστών, σοσιάλων, ή σαν μόλι σοσιάλα, μπέρμποκ. Εδώ ωστόσο οι πράσινοι λένε, όχι, θα πολεμήσουμε αυτή την πρόταση, δεν συμφωνούμε να επαναπατρίζονται οι βιαστέ και οι φωνιάδε. Του θέλουμε εδώ. Αυτή, φίλε και φίλοι, είναι η Δύση. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή τη Δύση. Είναι η κοινοβουλευτική Δύση. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Είναι το καπιταλιστικό, βέβαια. Τα συμφέροντα εδώ που πληρώνουν τύπου το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, με δωρεέ στι καμπάνιε του, για τι οποίε δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν μα λένε από που τα παίρνουν. Δεν υπάρχει καθεστώ λογοδοσία. Αλλά ε, ουσιαστικά είναι το ο κοινοβουλευτισμό ο οποίο επιτρέπει αυτέ τι ελίτ, αλίτ να μα επιβουλεύονται και να μα καταστρέφουν. Σε ένα πολιτεύμα δημοκρατία, αυτοί εδώ οι λεχθέντε, οι πολιτικοί λέχρήτε, σαν το Σόλτ, δεν θα μπορούσαν να εκλεγούν. Αν κάνουν αυτά που κάνουν αυτό και οι συνδετιμόνε του στην κυβέρνηση και στι άλλε χώρε, θα σαπίζανε σε ανήλιαγα μπουντρούμια, και εκείνη η θέση του, κατά ψέματα. Τώρα, εντάξει, ξέρετε, δεν, δεν, με, η πολιτική ορ, δεν με νοιάζει η πολιτική ορθότητα, ποτέ δεν με νοιάζει η πολιτική ηγεσία τη Ευρώπη, η θέση του είναι σε, σε φυλακή. Τώρα δεν νομίζω ότι το... διανοείται κανεί κάτι διαφορετικό αν μιλήσουμε χωρί τα ξέρετε και πρέπει και έτσι και αλλιώ και από εδώ και από εκεί. Πραγματικότητα είναι αυτή. Και εκεί θα καταλήξουν αυτοί. Αν θα κατέληγαν με δημοκρατία, και εκεί θα καταλήξουν. Ιδίω στη χώρα μα, αν πάμε σε πολίτευμα δημοκρατία. Και γι' αυτό πολεμάμε σε αυτό το κανάλι, φίλε και φίλοι. Αν θέλετε να στηρίξετε πραγματικά τον αγώνα, στηρίξετε αυτό το κανάλι και τη δουλειά που κάνουμε. Γίνεται υποστηρικτή μέσω του Patreon. Να κάνουμε και άλλα πράγματα, να κάνουμε εκδηλώσει, να κάνουμε εκδόσει, στη δημοκρατία και στην ανάγκη να μεταβούμε σε ένα τέτοιο πολίτευμα. Να δημιουργήσουμε φορεί κοινωνικού, πολιτικού, να μεταβούμε και να του φέρουμε όλου αυτού ενώ των ευθυνών του να μα τρέμουν. Γιατί πρέπει να τρέμουν οι ελίτ, αλίτ, του πολίτε. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αν σα το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε γράφει στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει και κοινοποιήστε το βίντεο σε ενό και φίλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε και φίλοι. Να είστε καλά. Είδα μια συνέντευξη του Μεϊμαράκη, που είναι επικεφαλή των νουδούλων για την Ευρωβουλή. Και ήθελα να, ήθελα να τη σχολιάσω, διότι δείχνει εδώ το, δίνει το στίγμα του πόσο εγκληματικό, πολεμοκάπηλο, εξονημένο και ξενοκίνητο είναι αυτό το κόμμα. Και πραγματικά είναι ένα, ένα, ξένο σώμα. Πρέπει να απαλλαγούμε με κάθε τρόπο από την Δημοκρατία. ακούστε εδώ τι δήλωσε ο Μεϊμάρ. Μεϊμάρ, Νεϊμάρ, πε μπαλίτσα. Ακούστε λοιπόν τη ζήτηση, δήλωσε, έχει αξία εδώ, είπα να κάνω ένα σχόλιο για τις ευρωεκλογές. Είπε, καταρχάς είπε ότι μάχομαι και συμμετέχω πάλι με σταυρό όπως μου ζητήθηκε. Δηλαδή, δεν θέλεις να παίρνεις 8.000 το μήνα, τι σημαίνει σε ανάγκασε ο Πατακούλης. Ζήτα ασφαλιστικά. Για να επιτύχει νέα η Νέα Δημοκρατία το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να παραμείνει δυνατή φωνή και υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρώπη για να μπορεί να διεκδικεί και να διαπραγματεύεται. Ναι. Ούτε υπολογίσιμη είναι η χώρα μα ούτε με αυτό το κόμμα το οποίο είναι εγκληματικό καρπαζόης πράκτορες τη της Ευρώπης μπορούμε να διεκδικήσουμε ότι δεν πραγματευόμαστε. Με εσά, με την Ουδού, με ένα κόμμα παπαγάλο που παπαγαλίζει ότι βγαίνει από, το, από τον οχετό που λέγεται Βρυξέλλες ή Βερολίνο, είμαστε ανύπαρκτοι. Το ρωτάει εδώ ο δημοσιογράφος που κάνει τη συνέντευξη. Πάμε λέει προς αποχή ρεκόρ και τα λοιπά, Μήπως αυτό είναι ένα μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Έχετε δίκιο, απαντάει. Η ατμόσφαιρα μυρίζει από χίλιου και είμαι από του πολιτικού που διαισθάνομαι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται πριν από την κάλπη. Μυρίζει τα γκολ, δηλαδή, τα λουκάνικα, προπογκολ. Πήγαινε, παίξε προπογκολ. Ε, κοιτάξτε όμω εδώ. Του, ε, του, 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 μια, του του ρωτάει κάτι πάρα πολύ έτσι, σοβαρό. Ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, Μήπω υπάρχει ένα θέμα για το πολιτικό σύστημα. Και κάνει τρίπλα ο ΜΕΙΜΑΡ. Κάνει τριπλίτσα. Δεν, να, δεν το δέχεται. Του λέει, άμα, το, άμα παραδεχτούμε ότι υπάρχει θέμα νομιμοποίηση, πρέπει να πάμε όλοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε. <laughs> πάμε να κάνουμε δουλειέ τώρα, εγώ και με τσοτάκι, τι δουλειέ θα κάνουμε. Και έχει αξία γι' αυτό. Επίση, είπε ότι το 70% λέει και πλέον των νόμων που ψηφίζονται στα εθνικά κοινοβούλια είναι νόμοι και ψηφίσματα που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Άρα, λέει, πρέπει να ψηφίσουμε. Καταρχά, ξέχασε το Συμβούλιο των Υπουργών. Δεν ξέρω αν έχει μάθει πόσα χρόνια είσαι στην Ευρώπη Πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή που νομοθετούν, είναι και το Συμβούλιο των Υπουργών. Δεν ξέρω γιατί το ανέφερε, δεν το ξέρουμε. Τέλο πάντων, συμφωνώ ότι το 20% περνάει από τα, από τα κοινωτικά όργανα. Θύμησε μου, γιατί χρειαζόμαστε του πολιτικού στη χώρα μα τότε, Γιατί δεν απαλλαγόμαστε από εσά, τώρα δεν αναφέρομαι στο ΜΕΙΜΑΡ συγκεκριμένα, δεν είναι και στην Εθνική Βουλή, γιατί δεν απαλλαγόμαστε από εσά να υπάρχουν διαχειριστέ, ξέρω εγώ, γενικοί γραμματέ υπουργείων και να είμαστε ελεύθεροι από σαρκία και από ανθρώπου οι οποίοι μπαίνουν σε υπουργικέ θέσει απλά και μόνο για να διαφθαρούν και να πλουτίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι υπουργοί, πάρτε δείτε το, το, συρφετό. Πάρτε δείτε του υπουργού που διατέλεσαν τα τελευταία 20 χρόνια. Οι υπουργοί ουσιαστικά τι είναι, είναι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί για να πουν Ωραία, έχω φέρει, έχω επιχειρηματικά συμφέροντα από πίσω μου, να κάνουμε καμιά μπίζα, να βγάλω κανένα εκατομμύριο, κάνα παλάτι κάπου, κάνα σπίτι, κάνα εξοχικό, εξοχικό. Αυτή είναι οι αυτό, αυτό, προσφέρουν. Μάλλον αυτό παίρνουν. Τι σα θέλουμε τότε. Και ακούστε τη δήλωση επίση. Εμεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε τοποθετηθεί. τοποθετηθεί δεν χρησιμοποιείται όπω νομίζετε, δεν είσαι καρέκλα για να τοποθετήσει. Έχουμε τοποθετηθεί υπέρ τη ύπαρξη αμυντικού στρατιωτικού βραχίων. Μάλιστα. Ωραία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ήδη καταρτήσει προτάσει του κτλ. για την επόμενη περίοδο. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Πολλά ζητήματα εδώ. Καταρχά, το ότι μιλάει σε Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δείχνει το πρόβλημα. Οι άνθρωποι εδώ έχουν αφεληνιστεί. Λειτουργούν σαν ό,τι του πει ο Βέμπερ και η Φοντερνάτση και η Ματσόλα. Δεν, εκφρο... Δεν εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το ομολογούν. Μιλάει εδώ σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο άνθρωπο. Δεν είναι Ευρωβουλευτή. Δεν είσαι επίτροπο που οι επίτροποι πρέπει να μιλούν σαν Ευρωπαίοι. Είσαι εκπροσωπή τη χώρα σου. Και προσέξτε εδώ, θα συνομιλήσουμε λέει με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Αυτή είναι έννοια του, του Μπένι, του Βενιζέλου. Εγκληματική έννοια. Διότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Όλο αυτό το δημοκρατικό τόξο ουσιαστικά είναι οι ολιγάρχε. Είναι τα μοιάσματα του κοινοβουλευτισμού. Είναι γεγονό, λέει, ότι η άνοδο ακραίων και λαϊκιστών μα ανισχύει και μα προβληματίζει. Ενώ εσύ, οι πολιτικέ του κόμματό σου δεν είναι ακραίε ούτε λαϊκίστικε. Το ότι τάζετε λεφτά και πετάτε λεφτά στον κόσμο προεκλογικά ή το ότι οδηγείτε ανθρώπου στη γενοκτονία και, στην... και λόγω τη χροκέρδιά σα και έχετε φορολογήσει τα βρεφικά τρόφιμα, για παράδειγμα, δεν είναι ακραίο. Πώ τολμάτε και τα δεν τρέπεστε.